Επειδή εγώ έχω την τιμή να είμαι συνεργάτη του Δημάρχου από την τεχνική μου θέση, θέλω να πω κάτι στο σώμα. Το τελευταίο ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, θέλω να θυμίσω την κύριο Μιλάρη και στου υπόλοιπου. Πόσε φορέ έχουμε κληθεί να λάβουμε αποφάσει επί αποφάσεων εντάξεων του Δημάρχου, τόσο από το φιλόδημο 1, το φιλόδημο 2, από το ΕΣΠΑ και από άλλα προγράμματα. Οι αποφάσει αυτέ δεν είναι δώρα, το είπα εσύ. Για να γίνουν αυτές οι φάσεις εντάξεων που αφορούν μελέτες και έργα, σημαίνει ότι έχει γίνει μια προετοιμασία από όλο το προηγούμενο διάστημα, ένα σχεδιασμό. Και δεν χρειάζεται να μπούμε σε αριθμολογία, να προσθέσουμε νούμερα προϋπολογισμού κλπ. Αλλά έχουμε να κάνουμε με έργα τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν. Κύριε Μπουργάρη, φαντάζομαι κληθήκατε να αποφασίσετε, αν εξαιρέσω το χρονικό διάστημα λόγω του κορονοϊού που από ό,τι θυμάμαι λείπατε από κάποια δημοτικά συμβούλια, κληθήκατε να πάρετε κάποιες αποφάσεις, να ψηφίσετε αποφάσεις εντάξεων. Δεν έκανα κανέναν προβλήμα, αλλά πρόκειται να πάρουμε πάνω από 7. Και αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, φαντάζομαι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η έννοια του τίποτα, μάλλον πρέπει να προσδιορίσουμε το τι σημαίνει τίποτα. Και μάλλον πρέπει να δώσουμε ένα νέο ορισμό του τίποτα. Μακάρι αυτό το τίποτα να γινόταν και από άλλους δήμους. Για την πρόοδο αυτού του τόπου. Δεύτερον, θα μιλήσω και λίγο λόγω της ιδιότητάς μου, πέρα από το Δημαρχείο, επειδή κινούμε στους χώρους του τεχνικούς. Θέλω να πληροφορήσω το σώμα ότι στις κουβέντες κατ' ιδίας που κάνουν οι συναδέλφους, όλοι αυτό που εισπράττω εγώ είναι ότι αν δεν γινόταν αυτά τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο, τη δύσκολη στον Δήμο Άγουστο Ελληνικό, ο τεχνικός κόσμος θα υπέφερε και μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολή από αυτό που λένε, αλλά είναι πραγματικότητα. Στο Δήμο του Άγουστο αυτή τη στιγμή γίνονται έργα που οι εμπεριβολητικές επιχειρήσεις, μιλάω για τον τεχνικό κόσμο, είτε το πείστε, δεν ξέρω, είτε λαμβάνουν μέρο τη δημοκρασία και τη δημοκρατία. Και αυτά τα έργα θα έχουν μέσα στον ουρανό. Ξέρουμε ότι για να γίνει έργο, δεν είναι μια στιγμή στην άλλη. Και δεν μιλάω για ατομικά τη ΣΑΚΑ εξ απευθεία αναθέσει. Μιλάω για το που απαιτούν μια προετοιμασία. Δουλειά, σκληρή και γνώση. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν μπορούν να προσδιορίσουν το τίποτα. Μάλλον θα χρειαστεί να αλλάξουν την έννοια του λεξικού του τίποτα. Και να πούμε το τίποτα είναι αυτό το οποίο παράγεται με όσε δυνάμει έχει, με ό,τι προσωπικό διαθέτει ο Δήμο Άγρο Ελληνικού. Αυτά.